iOS 15 beta. Πώς να την κατεβάσεις, πώς να την εγκαταστήσεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις tips και νέα για Apple αλλά και όχι μόνο. Σήμερα τι σας έχω? Σήμερα σας έχω iOS 15. Το iOS 15 το είδαμε λίγο πολύ στην παρουσίαση και είδαμε τι όμορφα και ωραία πράγματα θα μας φέρει από το Σεπτέμβριο φυσικά. Το Σεπτέμβριο θα γίνει release με τα νέα iPhone όπως πάντα σχεδόν γίνεται. Αλλά έχεις τη δυνατότητα να κατεβάσεις την beta έκδοση. Πριν πάμε όμως στον τρόπο και στη διαδικασία που κατεβάζεις μια iOS beta έκδοση, να ξεκαθαρίσουμε λίγο πολύ τι χρειάζεται να κάνουμε πριν, αλλά και τι θα υποστούμε καθώς την έχουμε ήδη κατεβασμένη. Έχω iOS beta εκδόσεις από την iOS 13, οπότε λίγο πολύ καταλαβαίνετε ότι έχω μια αλφα εμπειρία. Έχω δει δηλαδή τις iOS 13 beta, όλες σχεδόν, όπως και τις iOS 14 beta, όλες σχεδόν. Είμαι δηλαδή ένας beta χρήστης εδώ και πολύ πολύ καιρό. Η iOS 15 beta είναι μία σαν τις άλλες beta εκδόσεις, αλλά τι διαφορά έχουν οι beta ή μάλλον καλύτερα οι public beta εκδόσεις από τις κανονικές iOS εκδόσεις? Οι public beta είναι οι δοκιμαστικές εκδόσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει δοκιμαστική έκδοση? Είναι μία έκδοση την οποία βγαίνει για developers ή για χρήστες που θέλουν να παίξουν με το νέο λογισμικό και θέλουν να φτιάξουν μια νέα εφαρμογή η οποία να πατάει επάνω στις beta, επάνω στις iOS εκδόσεις. Έτσι λοιπόν βγάζουν μια public beta, την οποία public beta αυτοί κατεβάζουν οι προγραμματιστές, οι developers δηλαδή, για να φτιάξουν τις εφαρμογές ώστε να μπορούν να δουλεύουν σωστά και στη νεότερη έκδοση. Αν κατεβάσεις την public beta τώρα δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά έχει κάποια bugs, δηλαδή θα σου κολλάει το κινητό σου ίσως ή θα σου τελειώνει γρήγορα η μπαταρία. Όχι, προφανώς. Δεν ισχύει αυτό. Γιατί πολλές φήμες ακούγονται λίγο πολύ ότι το iPhone αρχίζει και κολλάει ή το iPhone αρχίζει και έχει κάποια θέματα. Τα βασικά και κυρίως θέματα που έχει είναι ότι ίσως κάποιες εφαρμογές δεν δουλεύουν, όπως εφαρμογές τράπεζας ή κάποιες εφαρμογές όπως PayPal ή κάποιες εφαρμογές που χρειάζεστε άμεσα. Έτσι λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που θέλεις να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου και ίσως κάποια εφαρμογή σου λείψει, τότε καλό θα ήταν να αναμένεις λίγο ακόμα. Όχι ότι αναμένεις πολύ, καθώς όταν κατεβάσεις μια beta έκδοση, η αναμονή που έχεις είναι λίγη, καθώς οι χρήστες, μάλλον οι developers, προσπαθούν να φτιάξουν τις εφαρμογές τους με τις νεότερες εκδόσεις. Οπότε ίσως να έχεις κάποια bug τις πρώτες μέρες. Τώρα, η μπαταρία, ναι, τελειώνει ίσως λίγο πιο γρήγορα, αλλά είναι στην beta. Δηλαδή, ας πούμε, στη 13 public beta δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ενώ στη 14 public beta, οι πρώτες εκδόσεις beta, καθώς βγαίνουν και νέες beta, γιατί είναι 13,1 ας πούμε, μετά βγαίνει 13,2 ή 13,4, είναι εκδόσεις οι οποίες διορθώνονται τα bugs. Έτσι λοιπόν, όταν κατεβάσουμε και εμείς την iOS 15 beta, θα αναμένουμε την public beta 1, την public beta 2, την public beta 3 και πάει λέγοντας. Όταν είσαι όμως ένας beta profile χρήστης, οι beta εκδόσεις κατεβαίνουν κανονικά. Automatically κάνεις update όπως κάνεις και μια iOS κανονική έκδοση. Οπότε, όπως θα κατεβάζεις την iOS 15 την κανονική έκδοση και θα περιμένεις να βγει η 15,1 ή η 15,2 που διορθώνονται κάποια προβλήματα, έτσι λοιπόν γίνεται και στις beta εκδόσεις. Τώρα, η ερώτησή σου είναι και η απάντηση που θα πάρεις είναι επίσης: αξίζει να βάλω την 15 beta ή αξίζει γενικότερα να βάζω μια beta έκδοση? Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και θα δώσουμε μια πολύ ωραία και σαφής απάντηση. Η απάντηση είναι όχι. Δεν χρειάζεται να βάλεις την beta έκδοση. Αλλά εάν είσαι flex και θέλεις απλά να πεις ότι έχεις την iOS 15 και θέλεις πολύ εύκολα να τη δείχνεις στους φίλους σου και να φλεξάρεις ότι έχεις την νέα έκδοση, ναι, τότε είσαι σαν εμένα και αξίζει να βάλεις την iOS 15. Η iOS 15 έκδοση είναι μόνο beta, πάντα έτσι. Η iOS 15 beta είναι μόνο για το flex. Εγώ βάζω συνήθως τις μεγάλες εκδόσεις ή εκδόσεις που έχουν αλλαγές. Δηλαδή, όταν ήμασταν στο iOS 13, έβαλα μήνες πριν το iOS 14 όταν είχε βγει το public beta και έτσι λοιπόν μπορούσα και είχα το iOS 14 στο κινητό μου γιατί ήταν και η αλλαγή μεγάλη που είχε γίνει στο interface του κινητού. Τώρα,
Στο iOS 15 δεν έχουμε αλλαγές στο interface, αλλά έχουμε πολύ ωραίες μαγιές στις εφαρμογές. Έχει δηλαδή κάποιες έξτρα λειτουργίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες και καλό θα ήταν να την κατεβάσουμε για να δούμε τι γίνεται. Ειδικά αυτό με την κάμερα που μπορείς να φωτογραφίσεις αντικείμενα και να μπορείς να κάνεις copy-paste μέσα από τις φωτογραφίες, αυτό πραγματικά μου λείπει και αυτό πραγματικά θέλω. Οπότε επειδή θέλω κυρίως να δοκιμάσω αυτό το πράγμα, ναι, θα βάλω την iOS 15 beta. Πάμε λοιπόν να δούμε την iOS 15 public beta, πώς μπορείς να τη βάλεις στο κινητό σου πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Πριν όμως πάμε εκεί, θέλω να σας πω για τις iOS developer beta, δηλαδή αυτές που ήδη έχετε κατεβάσει κάποιοι γιατί βιαστήκατε ή ήδη κάποιοι από εσάς θέλετε να τις κατεβάσετε ή αν αξίζει να κατεβάσουμε την developer beta. Οι developer beta είναι αυτές που βγαίνουν πολύ πριν τις public beta και είναι οι εκδόσεις οι πρώτες. Είναι αυτές που έχουν όντως τα περισσότερα bugs και αυτές που δεν δουλεύουν σχεδόν καμία εφαρμογή. Έτσι λοιπόν θέλω να κάνετε λίγο υπομονή, να μην μου κατεβάζετε τις developer beta, για να περιμένουμε να κατεβάζουμε όλοι μαζί την public beta. Η public beta είναι μια πολύ πιο safe, ακριβώς, πολύ πιο safe, μπορείς ανά πάσα στιγμή να την σβήσεις και να γυρίσεις πίσω στο κανονικό iOS που ήδη είχες. Ενώ στην developer beta πρέπει να κάνεις reset όλο το τηλέφωνο σου από την αρχή μέσω iTunes, καθώς δεν μπορεί να κατεβεί ή να διορθωθεί μέσα από το κινητό σου. Οπότε αν την έχεις κατεβάσει την developer beta, καλό είναι να πας να κάνεις ένα update μέσω iTunes. Τώρα, βασική προϋπόθεση πριν ξεκινήσουμε φυσικά, που θα το δούμε και στις οδηγίες για να κατεβάσουμε την public beta, είναι να κάνουμε ένα backup το κινητό μας. Εγώ έχω στο iCloud ένα backup. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι να έχουμε καλή σύνδεση στο ίντερνετ για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε οποιαδήποτε beta ή οποιαδήποτε έκδοση iOS. Καθώς το iOS έχει γίγα αρκετά για να κατεβάσει, οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή, θα συνδέσετε το κινητό σας σε ένα καλό δίκτυο ίντερνετ για να μπορέσει να κάνει και γρήγορα την εγκατάσταση του iOS. Το πρώτο πράγμα και βασικό που κάνουμε φυσικά είναι να πάμε στο Safari και πατάμε στην αναζήτηση iOS Public Beta 15 και πατάμε αναζήτηση. Βλέπετε ότι μας βγάζει το Beta Software Program. Αμέσως μετά διαλέγουμε ποιο iOS θέλουμε να κάνουμε εγκατάσταση. Δηλαδή μας βγάζει iOS 15, iPadOS 15, macOS, tvOS και watchOS. Εμείς θα πάμε iOS 15. Μόλις το πατήσουμε μας δείχνει φυσικά το preview και το release του iOS, σου γράφει ακριβώς τις διαφορές φυσικά που σου προσθέτει και τις αλλαγές που έχει στο iOS 15. Μπορείς να τσεκάρεις φυσικά πρώτα τι θέλεις και τι σου αρέσει και αν σε περίπτωση έχει κάτι το οποίο το γουστάρεις και σου αρέσει, μπορείς εύκολα να το κατεβάσεις. Πώς? Πάμε να δούμε πώς. Επιστρέφουμε πίσω στην σελίδα που θέλουμε και πατάμε Get Started, δηλαδή ας αρχίσουμε. Μόλις πατήσουμε Get Started, κατεβαίνουμε και διαλέγουμε ποιο θέλουμε από τα 5. Μόλις διαλέξουμε το iOS 15, κατεβαίνουμε στο Learn More About iOS 15 και λίγο πιο κάτω που λέει Get Started, βλέπετε ότι γράφει Enroll Your iOS Device. Το πατάμε, θα σας έχω το link κάτω στην περιγραφή για να μην σας μπερδέψω. Θα σας έχω αυτό ακριβώς το link, σε αυτό εδώ πέρα ακριβώς το σημείο. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα βλέπετε ότι μας δίνει την ειδοποίηση να κάνουμε πρώτα backup μέσω iTunes στον υπολογιστή μας, καθώς σου γράφει ότι τα iOS beta έχουν κάποια profiles τα οποία μπορεί να έχουν κάποια bugs με κάποιες εφαρμογές το οποίο μπορεί να μην χρειάζεται, bla 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 bla. Αυτά που σας είπα στην αρχή στο λόγο διάρρεια που με έπιασε. Και κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω και βλέπετε που λέει Download Profile. Πατάμε φυσικά το μαγικό κουμπάκι και αναμένουμε. Βλέπετε το τι λέει αυτός ο ιστότοπος προσπαθεί να πραγματοποιήσει λήψη ενός profile διαμόρφωσης. Θέλετε να επιτρέπετε αυτή η ενέργεια. Όταν κατεβάσουμε το iOS 15 beta ή γενικότερα οποιαδήποτε beta έκδοση, κάνει ουσιαστικά ένα profile στο κινητό μας. Θα κάνουμε κάποια στιγμή ένα πιο αναλυτικό βίντεο τι είναι τα profile και πώς μπορείς να δημιουργήσεις profile στο κινητό σου. Μπορείς να κατεβάσεις δηλαδή και άλλα πραγματάκια τα οποία δημιουργούν profile στο κινητό σου, που δουλεύουν παράλληλα με το κινητό σου και μπορείς να τα χρησιμοποιείς σαν να είναι μέρος του κινητού σου. Το iOS θα κατέβει απλά στο κινητό μας, αλλά θα δημιουργήσει ένα profile επάνω από το ήδη iOS που έχουμε. Έτσι δουλεύει δηλαδή η public beta έκδοση. Όχι η developer beta. Η developer αλλάζει και διαμορφώνει το κινητό μας. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Οπότε πατάμε να επιτραπεί.
Έγινε λήψη του προφίλ, δείτε τα προφίλ στην εφαρμογή ρυθμίσεις να το εγκαταστήσετε. Πατάμε κλείσιμο και έχει γίνει ήδη εγκατάσταση. Οπότε τώρα κάνουμε scroll up και πηγαίνουμε και βρίσκουμε τις ρυθμίσεις του κινητού μας. Πατάμε ρυθμίσεις, κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω, πατάμε γενικά και πηγαίνουμε περίπου στη μέση, περίπου στο τέλος και βλέπετε ότι γράφει VPN και από κάτω λέει profile. Οπότε, μόλις πατήσουμε το προφίλ, λέει iOS 15 και iPad 15 Beta Software Profile. Το πατάμε και βλέπετε ότι γράφει επαληθεύτηκε. Εδώ πέρα ακριβώς. Πολύ σωστά. Και πατάμε τέρμα πάνω δεξιά εγκατάσταση. Εδώ μας λέει να βάλουμε τον κωδικό του κινητού μας, τον οποίο μόλις πρόσθεσα. Εδώ μας λέει, yay, συγχαρητήρια, το iPad OS, bla bla bla, bla bla bla. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να διαβάσεις και πατάς απλά εγκατάσταση. Και πατάς απλά εγκατάσταση κάτω που στο ξαναβγάζει, γιατί σου λέει, φίλε, είσαι σίγουρος, το θέλεις, το έχεις ανάγκη, το χρειάζεσαι και λες, ναι, πανεκκίνηση, το θέλω, το έχω ανάγκη, ναι, τώρα το θέλω. Και αναμένεις. Ας αφήσουμε το relax, γούτσικο, είχαμε τηλέφωνο, τώρα κάνετε λίγο αναμονή, όχι δεν κάνετε λίγο αναμονή, λίγο πολύ περιμένετε, προφανώς το κινητό κάνει πανεκκίνηση, είχαμε τηλέφωνο, είχαμε iPhone. Χάντε υπομονή. Τώρα είναι σε φάση που παίζει το 2 hours later. Όχι. Τώρα ουσιαστικά κάνει εγκατάσταση το beta profile. Αυτό ήταν όλο. That's it. Τώρα δηλαδή έχουμε iOS 15 beta profile. Όχι φίλε μου, δεν έχεις κατεβάσει το iOS 15 ακόμα. Αλλά έκανε πανεκκίνηση στο τηλέφωνό σου για να μπορείς να πας στις ρυθμίσεις, στα γενικά και στην ενημέρωση λογισμικού να βλέπεις ότι έχεις πλέον το Public Beta. Είναι ήδη το Public Beta 2 που μπορείς να αντικαταστήσεις. Καθυστέρησα αρκετά να σας κάνω αυτό το βίντεο. Έχει βγει ήδη Public Beta 2. Αλλά μη μου στεναχωριέσαι, καλύτερο το Public Beta 2 από το Public Beta 1, καθώς έχουν διορθωθεί bugs, οπότε δουλεύουν περισσότερο καλύτερα και κάποιες εφαρμογές περισσότερες. Οπότε πάμε λήψη και εγκατάσταση. Είναι 5,3 GB. Οπότε θα αναμένεις. Θα φας ντιβίτσα. Θα περιμένεις. Το κινητό σου θα κατεβάσει 5 GB. Οπότε πρέπει να έχεις χώρο. Το προφανές, έτσι. Χρειάζεται να έχεις χώρο στο κινητό σου για να κατεβάσεις μία beta έκδοση. Οπότε πατάς λήψη και εγκατάσταση και το αφήνεις εδώ, όπως και πριν, relax και cool. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Όπα, κάτσε. Καλά ρίγορο, εγώ δεν θα μας δείξει το iOS 15 beta. Next video. Θα δεις το επόμενο βίντεο που θα ανέβει την Κυριακή φυσικά, όπως κάθε Κυριακή που έχει καινούριο βίντεο, για να δεις τη συνέχεια που ουσιαστικά θα ανοίξουμε το iOS 15. Την εγκατάσταση μπορείς να την κάνεις κανονικά και τώρα θα σου ξεκινήσει το κινητό σου όταν κάνει την εγκατάσταση και την επανεκκίνηση με το iOS 15. Βλέπετε εδώ πέρα πολύ εύκολα. Άμα θέλει η κάμερα να μας κάνει τη χάρη να φοκουσάρει. Έλα γλυκιά μου. Κάπως έτσι. iOS 15 Public Beta 2, κάνει download και σε 19 λεπτά θα είναι μέσα στο κινητό μου. Έλα θεία, είναι λίγο κρυά. Έτσι λοιπόν, πρέπει να σταματήσω το έτσι λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές σήμερα. Στο επόμενο βίντεο θα έχεις τι είναι το iOS 15 Beta, τι καινούριο θα δούμε στο iOS 15 Beta και φυσικά κάποια έξυπνα tricks, όπως κάθε βίντεο που είναι ένα έξυπνο trick για το iPhone σου. Κατέβασε κανονικά όπως είδες τη διαδικασία και τον τρόπο εγκατάστασης φυσικά του Public Beta. Σε αφήνω, είναι safe, δεν έχεις θέμα. Ίσως κάποιες εφαρμογές ή κάποια games που παίζεις να μην είναι supported ακόμα για το iOS 15. Αν το θέλεις, λίγο υπομονή. Επίσης, πολύ εύκολα μπορείς απλά να σβήσεις το beta profile και να μην έχεις πλέον beta έκδοση στο κινητό σου. Απλά θα χρειαστεί να κάνεις ένα update το κινητό σου ξανά για να κατεβάσεις την προηγούμενη έκδοση που ήδη είχες. Εύκολα. Γρήγορα, that's it, έχεις public beta έκδοση στο κινητό σου. Αναμένετε νέο βίντεο, περιμένετε για να σας δείξω και το welcome ουσιαστικά της iOS έκδοσης και τι μας λέει το κινητό μας εφόσον κάνει νέα έναρξη. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο φυσικά, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα το πένα βίντεο. Επίσης live stream στο Twitch, Discord server, TikTok αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για Apple, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.